Πάμε να τα συζητήσουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Σπιτόγατος.gr, τον κύριο Δημήτρη Μελαχρινό, για τα ακίνητα γίνεται ο λόγος. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, εγώ δεν θα σας ρωτήσω τώρα εσάς ούτε για τον έμφυα, ούτε για τους φόρους του σπιτιού και ούτω καθεξής. Λεφτά να έχουμε να πληρώνουμε. Αυτή είναι η μοίρα η δική μας εδώ σε αυτόν τον τόπο. Θα σας ρωτήσω όμως, τι γίνεται με την αγοραστική κίνηση με τα ακίνητα. Υπάρχει, δεν υπάρχει, έχει αλλάξει κάπως με όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις και ούτω καθεξής? Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Άμεση αντίδραση στις τελευταίες ανακοινώσεις δεν έχουμε δει ακόμα. Αυτό θα φανεί εν καιρό κυρίως από τους επενδυτές. Πάντως είχαμε δει μια αντίδραση στο δεύτερο μισό του 2023, όταν άλλαξαν λίγο τα όρια και κάποιες περιοχές διαχωρίστηκαν από άλλες. Εκεί είδαμε μια μετατόπιση προς τις οικονομικότερες περιοχές. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε λίγο πώς θα διαμορφωθεί η ζήτηση, ειδικά η διεθνή ζήτηση από επενδυτές, με τα καινούργια δεδομένα της Golden Visa. Αλλά γενικότερα, ναι, εμείς τα δικά μας στοιχεία δείχνουν ότι ακόμα οι τιμές και η ζήτηση δεν είναι ανωδική, και η εγχώρια και η διεθνής. Οπότε όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση και η προσφορά δεν μεταλλάσσεται συχνά, ίσα ξέρουμε ότι υπάρχουν και πολλά ακίνητα που είναι αδιάθετα αλλά δεν προσφέρονται στην αγορά, οπότε με δεδομένη τη σχετικά χαμηλή προσφορά και την υψηλή ζήτηση οι τιμές πηγαίνουν προς τα πάνω. Κύριε Μελαχρινέ, είναι ενδιαφέρον αυτό που είπατε όμως, ότι είναι προς τα πάνω και η ζήτηση και οι τιμές. Συνήθως η λογική λέει όταν οι τιμές είναι προς τα πάνω η ζήτηση πέφτει. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Η ζήτηση είναι από τους έξω? Όχι, η ζήτηση, κοιτάξτε, είναι η προσφορά και η ζήτηση και ο συνδυασμός τους. Δηλαδή, άμα έχουμε αυξημένη προσφορά και μειωμένη ζήτηση, τότε οι τιμές πέφτουν. Αλλά τώρα έχουμε χαμηλή προσφορά και υψηλή ζήτηση. Οπότε αυτό πιέζει τις τιμές προς τα πάνω. Ναι. Δηλαδή, η ζήτηση πάντως είναι αυξημένη και η εγχώρια και η διεθνής. Δηλαδή και από ξένους και ανάλογα την περιοχή. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις Κυκλάδες. Υπάρχει σταθερό ενδιαφέρον από Γάλλους, Αμερικάνους, Ιταλούς. Οι Γερμανοί κοιτάνε διαφορετικά μέρη συνήθως που μπορούν να ταξιδέψουν οδικώς. Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική είναι πολύ δημοφιλής. Οι γειτονικές χώρες εμάς κοιτάνε επίσης τις περιοχές στα βόρεια προάστια. Και επίσης και ο πίνακας τώρα που δείχνεται, αυτό είναι με βάση μια άλλη έρευνα που κάναμε. Ναι. Αυτή αφορά Έλληνες. Και αφορά, δεν ήταν σε σχέση με τις τιμές και τη ζήτηση. Ρωτήσαμε χρήστες μας που ξέρουμε ότι πλέον μάλλον διαμένουν ή έχουν ψάξει πολύ σε κάποιες περιοχές. Οπότε τους ρωτήσαμε με βάση διάφορα κριτήρια να τις αξιολογήσουν. Δηλαδή, τους ζητήσαμε να αξιολογήσουν το αίσθημα ασφάλειας, την πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το πράσινο, το πάρκινγκ, διάφορα κριτήρια, και με βάση αυτά βγάλαμε αυτές που είναι πιο δημοφιλείς. Είτε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, το διαχωρίσαμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Για παράδειγμα, στην Αθήνα ήταν κυρίως τα προάστια. Στη Θεσσαλονίκη ήταν περιοχές γύρω από το κέντρο της πόλης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν συνήθως κέντρα πόλεων, που εκεί ήταν τα προβλήματα που υπάρχουν στις μεγαλύτερες πόλεις όπως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ειδικά στην Αθήνα με το πάρκινγκ, για παράδειγμα, εκεί δεν υπάρχουν. Πάντως βλέπω και αντιλαμβάνομαι, γιατί είδαμε και την Αθήνα, είδαμε και διάφορες επαρχιακές πόλεις, υπάρχει τεράστια απόκληση στην τιμή ανάμεσα στις επαρχιακές πόλεις και στην Αθήνα. Στην Κάτω Γλυφάδα, για παράδειγμα, 5.500 το τετραγωνικό, στη Ρόδο, που δεν τη λες και μια περιοχή η οποία είναι έξω από τον κόσμο, ούτε καν έφτανε στις 2.000. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Κοιτάξτε, τα νότια προάστια της Αθήνας αυτή τη στιγμή είναι μια κατηγορία μόνο τους, που λέμε, να το πω. Ναι. Απλά λόγω του project ελληνικού οι τιμές έχουν ανέβει πάρα πολύ. Είναι οι ζητούμενες τιμές πάντα, επειδή αυτές που κάνουμε είναι οι ζητούμενες τιμές. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις δεν διαφέρουν και πολύ από τις τιμές κλεισίματος, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί. Αλλά τα νότια προάστια έχουν σταθερά υψηλή ζήτηση. Σε άλλες περιοχές είναι λίγο πιο εξορθολογισμένες, ακόμα και στην Αθήνα, όπως βλέπετε. Και στη Θεσσαλονίκη, ναι. Και εδώ βλέπουμε Θεσσαλονίκη, ναι. Που είναι, αυτές δεν είναι με τις υψηλότερες τιμές, είναι οι πιο δημοφιλείς στο να μένει, μάλλον οι πιο υψηλά αξιολογημένες στο να μένει κάποιος. Εδώ υπάρχει μια ισορροπία στη Θεσσαλονίκη, πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είναι εκεί πάνω κάτω, αν εξαιρέσει την Περαία, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Περαία είναι τόσο κάτω, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Ναι, υπάρχει και λίγο πάνω από 2.000 ευρώ τετραγωνικό, 2.200, 2.300 εκεί, που είναι και ο μέσος όρος, αν θυμάμαι καλά, του Δήμου Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και τι ζητάνε, κλείνοντας, κύριε Μελαχρινέ, τι ζητάνε οι Έλληνες κυρίως, γιατί παλιά κοιτάζαμε να είναι
το σπίτι σχετικά πιο μεγάλο. Τώρα κοιτάζουμε πάλι το ίδιο ή απλώς να είναι ένα σπίτι για να μπορούμε να το πληρώσουμε επί της ουσίας? Κοιτάξτε, όταν δεν υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά, τα κριτήρια δυστυχώς χαλαρώνουν. Ωστόσο, οι περιοχές έχουν αλλάξει πολύ και οι πιάτσες. Οπότε από εκεί που ήταν πολύ αυστηρά σε μια περιοχή, τώρα μπορεί να επεκτείνουν λιγάκι το εύρος των περιοχών στις οποίες ψάχνουν. Αλλά τα τετραγωνικά είναι σημαντικό, επειδή πλέον χρειάζονται, επειδή πολλοί δουλεύουν και με τηλεργασία, κάτι που έχει έτσι εισαχθεί τα τελευταία χρόνια, θέλουν να έχει ένα έξτρα δωμάτιο. Οπότε μπορεί να τους ενδιαφέρει λιγότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και λίγο περισσότερο όταν είναι λίγο μεγαλύτερο το ακίνητο. Ακόμα και αν είναι σε μια περιοχή που δεν θα κοίταζαν παλαιότερα, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν την ανάγκη κάπως αλλιώς. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία, για την επικοινωνία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.